Την προστασία είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η αργή αλλά σταθερή βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων σε συνδυασμό πάντα με τη δυνατότητα άμεσης διάγνωσης του self-test και το τείχος ανοσίας που χτίζεται μέρα με τη μέρα με τους εμβολιασμούς κάνουν δυνατή τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Στη νέα αυτή καθημερινότητα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί μπορεί πλέον να μην ισχύουν για παράδειγμα περιορισμοί στην κυκλοφορία, όμως οι υγειονομικά πρωτόκολλα και κανόνες που αποσκοπούν στην προστασία όλων μας παραμένουν σε ισχύ και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τους στηρούμε με συνέπεια μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση ελευθερία. Από σήμερα, όπως γνωρίζετε, επιτρέπονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Υπενθυμίζεται ότι για τις ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές μετακινήσεις προς και από τα νησιά, με εξαίρεση τονίζω τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα, είναι υποχρεωτική προσκόμιση είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self-test 24 ωρών, είτε βεβαίωση νόσησης που θα ισχύει από 2 έως 9 μήνες μετά την νόσηση. Ο έλεγχος θα διενεργείται από τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες και υπόχρεοι είναι όλοι οι μεδαπή και αλλοδαπή ταξιδιώτες 5 ετών και άνω. Παράλληλα υπάρχει ισχυρή σύσταση για διενέργεια διαγνωστικού τεστ για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις με αυτοκίνητο σε όλη την επικράτεια από τον γενικό πληθυσμό. Για την είσοδο στη χώρα από το εξωτερικό, από σήμερα οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF μέχρι και μία μέρα πριν από το ταξίδι και προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών που να έχει διενεργηθεί από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια Εθνική Αρχή Πιστοποίησης χώρας, είτε βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης ισχύως 2 έως 9 μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης. Υποχρέωση για πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό PCR ή βεβαίωση νόσησης ισχύει και για ανήλικους από 5 ετών και πάνω. Οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και εταιρείες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα. Παράλληλα, οι ταξιδιώτες υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την είσοδό τους στη χώρα βάσει υγειονομικού αλγόριθμου, ο οποίος αξιολογεί τα προφίλ των επισκεπτών ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη κατανομή των τεστ βάσει ρίσκου. Τα παραπάνω ισχύουν για τους ερχόμενους μέσω όλων των διεθνών αεροδρομίων, των λιμανιών της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και της Κέρκυρας και τους συνοριακούς σταθμούς Προμαχώνα και Ορμενιού σε 24ωρη βάση και ευζώνων από τις 7 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Για τις υπόλοιπες χερσαίες πύλες εισόδου ισχύουν επιπρόσθετα οι εξής προϋποθέσεις. Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους, κάτοχοι άδειας παραμονής, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα για τις απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές και ιατρικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, δύναται να εισέρχονται στη χώρα και μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα και Κήπων από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εισόδου από το συνοριακό σταθμό Κακαβιάς είναι 400 άτομα ημερησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι οδηγοί φορτηγών. Τώρα, η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Ορμενίου, Ευζώνων, Κήπων, Εξοχής και Νυμφέας από τις 7 το πρωί ως 11 το βράδυ και Κακαβιάς από τις 7 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Επίσης, από σήμερα σταματούν τα μηνύματα στο 13033 για τις μετακινήσεις και στο 13032 αφού ουσιαστικά καταργείται το click away και το click inside του λιανεμπόριου. Επίσης, από σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Υπενθυμίζεται ότι κατά την απαγόρευση κυκλοφορίας, δηλαδή από τις 12.30 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, η μετακίνηση επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας και ατομικής κίνησης με κατοικίδιο. Η μετακίνηση για λόγους εργασίας γίνεται με τα ίδια έγγραφα που γίνονταν ως σήμερα, ενώ για τις άλλες δύο περιπτώσεις ο πολίτης πρέπει να έχει μαζί του βεβαίωση κίνησης που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και το συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησής του, η λεγόμενη βεβαίωση τύπου Β. Από σήμερα επαναλειτουργούν και τα μουσεία με τους εξής κανόνες. 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκομένων, 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά,
και επισκέπτες ομάδων έως 8 ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες που αφορά σε συζύγους, συμβιούντες και τέκνα. Τη Δευτέρα 17 Μαΐου ανοίγουν οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Επανεκκινούν επίσης οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕ και κολέγια, καθώς και διαζώσεις λειτουργίας των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και του προπαρασκευαστικού προγράμματος πιστοποίησης μεταλλικιακού έτους τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ, πάντα με τη διενέργεια self-test μια φορά την εβδομάδα προ-Δευτέρας, τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές. Σημειώνεται επίσης ότι από τη Δευτέρα απαιτείται διενέργεια self-test μια φορά την εβδομάδα για την προσέλευση μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού σχολικές μονάδες της χώρας. Το τεστ θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν από την προσέλευση στο σχολείο κάθε Δευτέρα πρωί. Επίσης, από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο για τομικά μαθήματα, αναλογία ένας μαθητής ανά έναν εκπαιδευτή καθηγητή. Στη συνέχεια, την Παρασκευή 21 Μαΐου, επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά με κενό χώρο, κενή θέση ανά δύο καθήμενους και πληρώτα μέχρι 75%, υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο θέσεις μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος, μη διεξαγωγή διαλύματος κατά την προβολή, υποχρεωτική ταξιθεσία και υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 28 Μαΐου επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους, ενώ θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις μας για τις εκδηλώσεις και τις δεξιώσεις. Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να τονίσω την ανάγκη να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Μπορεί σταδιακά να κάνουμε βήματα προς την κανονικότητα, δεν θα πρέπει όμως να σταματήσουμε να είμαστε πολύ επιμελείς και να τηρούμε απαραίτητα τα μέτρα υγειονομικά. Ο ιός βρίσκεται ανάμεσά μας και κάθε προσεξία μας δρά προς όφελός του, όπως καλά πλέον γνωρίζουμε. Το αποδεικνύουν και τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, καθώς η επιδημιολογική εικόνα ορισμένων περιοχών δείχνει σημεία επιδείνωσης, όπως ανέφεραν και οι καθηγητές μας, τα οποία μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Γι' αυτό και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κέρκυρας, της Ορεστιάδας, της Κιάθου, του Αγρινίου, του Μεσολογγίου, της Ικαρίας, της Πάτμου, της Νάξου, της Καρπάθου και του Μελοποτάμου Ρεθύμνου να είναι ιδιαίτερα συνεπείς στην τήρηση των κανόνων, καθώς στις περιοχές αυτές παρατηρείται σημαντική αύξηση του υγειακού φορτίου τα τελευταία 24 ώρα. Συνέπεια όμως είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να δείχνουμε όλοι μας. Η άρση των περιορισμών δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε οποιοδήποτε εφησυχασμό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια νέα έξαρση της πανδημίας, όπως έχουμε δει να συμβαίνει τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό απολαμβάνουμε δραστηριότητες που μας έλειψαν όλους αυτούς τους μήνες, παραμένουμε όμως σε εγρήγορση. Τηρούμε τους κανόνες. Γιατί αυτοί αποτελούν την ασπίδα προστασίας μας απέναντι στον ιό, μέχρι να χτιστεί με τη συμβολή όλων μας το τείχος ανοσίας. Γιατί κάθε εμβόλιο, το τονίζω, κάθε εμβόλιο μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος της πανδημίας. Στην επιστροφή στην κανονικότητα, στη ζωή μας όπως την ξέραμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, να περάσουμε σε...